Καλησπέρα, Νικόλα, κυρίες και κύριοι από τη Λεμεσό. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε το απόγευμα στη Λεμεσό ο Δημοκρατικός Συναγερμός, στάλθηκαν μηνύματα αισιοδοξίας για την πορεία της κυπριακής οικονομίας και βεβαίως υπόθηκαν προβληματισμοί για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Ο Άβερωφ Νεοφύτου αναφέρθηκε στη δική του ομιλία, μεταξύ άλλων, στη μάχη που δόθηκε τα τελευταία 3 χρόνια προκειμένου η Κύπρος να ξεπεράσει τις οικονομικές δυσκολίες. Είπε πως η μικρή μας πατρίδα έγινε παράδειγμα ενός σύγχρονου άθλου, παρά το γεγονός ότι παραμένουν μπροστά μας προβλήματα και δυσκολίες στην πραγματική οικονομία. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα υψηλά ποσοστά της ανεργίας και βεβαίως στο θέμα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σημείωσε ότι υπάρχουν λύσεις και επικεντρώθηκε σε 3 συγκεκριμένους άξονες που θα συμβάλλουν στη διαχείριση των προβλημάτων, Νικόλα, δηλαδή την απενεχοποίηση του κέρδους, όπως είπε, την προσέλκυση επενδύσεων και τη μεταρρύθμιση του κράτους για τον πολίτη και την οικονομία. Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Κύπρου, είπε πως είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και απαρίθμησε μια σειρά από τρόπους με τους οποίους η Κύπρος διαχειρίστηκε την κρίση, σε αντίθεση, όπως είπε, με την Ελλάδα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία των πολιτών αλλά και τα πολιτικά κόμματα διαχειρίστηκαν και αντιμετώπισαν την κατάσταση, στάθηκε στη διαπραγμάτευση αλλά και την εφαρμογή με συνέπεια του προγράμματος. Σημείωσε πως η Κύπρος έδωσε έμφαση στη μείωση των δαπανών και δεν επέβαλε νέους φόρους όπως έκανε η Ελλάδα και εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα για τους χειρισμούς του στα θέματα της οικονομίας. Μάλιστα. Κατέληξε λέγοντας πως η παράταξή του θα πάρει οριστικό διαζύγιο από το λαϊκισμό. Και να αναφέρω τέλος, Νικόλα, ότι την εκδήλωση χαιρέτησε και ο Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Οικονομικών. Στάθηκε στα διδάγματα που πήραμε από την οικονομική κρίση στην Κύπρο. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό.